Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, παιδιά μου, να είσαι καλά. Τι κάνει. Καλή επιτυχία στην καινούργια σου εκπομπή, στην καινούργια σου δουλειά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που καλή. Έλειπε η φωνή σου από τα, ευχαριστώ. Από τα δρόμενα. Ευχαριστώ, κότς, ευχαριστώ. Θα είμαι σε μαζικής ενημέρωσης. Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει και την εκπομπή σου και σένα. Σε ευχαριστώ ο κόσμος από την καρδιά. Σε ευχαριστώ για την εκτίμηση. Coach, να μιλήσουμε για το απόψινό παιχνίδι. Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες, δηλαδή κάνοντας σαν δημοσιογράφος έτσι μια γύρα που λέμε και από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και από τους συναδέλφους μου εδώ στην Ελλάδα. Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες, ίσως ένα σκαλί παραπάνω, μια παραπάνω πιθανότητα ως πιο έμπειρη ομάδα, ίσως και με τις μεταγραφές που έκανε η Μπενφίκα. Η εκτίμησή σου για το απόψινό παιχνίδι. Εγώ έχω ακριβώς αντίθετη άποψη. Να την ακούσω με προσοχή. Ναι, βλέποντας την Μπενφίκα στα παιχνίδια τα πρόσφατα. Ναι. Και τον ΠΑΟΚ. Βέβαια τον ΠΑΟΚ τον γνωρίζουμε πολύ καλύτερα και τον γνωρίζω εγώ πολύ καλύτερα γιατί τον παρακολουθώ ανελιπώς. Πιστεύω ότι είναι ακριβώς αντίθετα τα πράγματα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι σήμερα θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα το οποίο θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε όλοι μας χρόνια τώρα. Και να πω και κάτι άλλο που το τεκμηριώνω. Τεκμηριώνω στο ότι πεθήκα, ναι, μεν έκανε μεταγραφές, αλλά τα παιδιά αυτά ακόμα δεν έχουν εγκληματιστεί στην ομάδα. Ο ΠΑΟ και παίζει με στην έδρα του. Του πάει μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να την αφισβητήσουν. Είτε είναι άδεια, είτε είναι γεμάτη η Τούμπα. Βέβαια θα προτιμούσαμε να ήταν γεμάτη, έτσι. Ναι, βέβαια. Και να είμαστε όλοι εκεί. Αλλά και άδεια η Τούμπα σίγουρα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους αντιπάλους. Αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτό που θα πω τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ πιστεύω το μόνο πρόβλημα που θα έχει, αν θα έχει, θα είναι λόγω της εντοπιότητας του προπονητή, ο οποίος είναι την Πορτογαλία, ναι, να μην φοβηθεί το όνομα της Μπενφίκα. Το μόνο φόβο που έχω είναι αυτός, για να γνωρίζετε, τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι αγωνιστικά θα είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, ναι, μόνο να μην φοβηθούμε. Ναι. Να μην φοβηθούμε το όνομα της Μπενφίκα και επαναλαμβάνω γιατί, ξέρεις, όταν είσαι στην Ελλάδα, ας πούμε, και δεν λες, παίζουμε τον Ολυμπιακό, φοβάμαι, ας πούμε, εντάξει, είναι ντέρμπι. Ναι. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν πιστεύω ότι καλό θα είναι να μπουν μέσα, να κοιτάξουν το παιχνίδι και να είναι σίγουροι ότι θα πανηγυρίσουν. Coach, με εκπλήσει αυτό που λες και θα σου εξηγήσω γιατί. Διαβάζοντας τα ρεπορτάζ των Πορτογάλων συναδέλφων, αυτό που τονίζουν είναι αυτό ακριβώς που τόνισες προηγουμένως. Ότι ο Αμπέλ Φερέιρα, επειδή ήταν ως παίκτης, είχε προπονητή τον Ζεσούς, τον εκτιμάει σε πολύ μεγάλο βαθμό, το είπε και δημόσια βέβαια. Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά, Περικλή. Ναι, είναι. Εγώ το σκέφτομαι μόνο και μόνο γιατί είναι Πορτογάλος, έτσι. Ναι. Όχι, αισθάνεται, ας το πούμε, όχι δέος, αλλά ότι παίζει απέναντι σε έναν άνθρωπο που τον εκτιμά ιδιαίτερα και τον βοήθησε σαν ποδοσφαιριστή και τον θεωρεί πολύ μεγάλο προπονητή, δηλαδή σαν δασκαλό του. Και αυτό πράγματι. Να μπορούμε να πούμε και ότι μπορεί να και ο μαθητής πολλές φορές έχει κερδίσει τον δασκαλό του. Ναι, βέβαια. Ας ελπίσουμε σήμερα να γίνει και αυτό. Γιατί κοιτάξτε, άλλο να είναι ένα παιχνίδι στην Πορτογαλία, ένα παιχνίδι στην Ελλάδα μεταξύ δύο ελληνικών ομάδων, δύο πορτογαλικών ομάδων. Και άλλο ένα παιχνίδι στο εξωτερικό, ναι, με διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικούς παίκτες, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετική ποδοσφαιρική νοοτροπία. Αυτά όλα παίζουν εντελώς διαφορετικό ρόλο από αυτά που λέμε, έτσι. Ναι, ναι. Πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτά. Εγώ σας είπα, το μόνο ενδιασμό που έχω, άλλο σας έλεγα, είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε σήμερα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κώστ, ξέρω ότι συνηθίζεις να νιώθεις λίγο άβολα όταν οι δημοσιογράφοι, εμείς δηλαδή, μπαίνουμε σε αγωνιστική, σε τακτική, ας πούμε, και ρωτάμε τεχνικά θέματα. Διαχρονικά πιστεύω ότι εσύ και ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς πάντα αισθανόσασταν άβολα όταν οι δημοσιογράφοι μπαίναν σε τέτοιες λεπτομέρειες. Όμως, έχουμε παρατηρήσει ένα νέο σύστημα ανάπτυξης που εφαρμόζει και θεωρώ ότι είναι η δική του ομάδα φέτος για τον Φερέιρα που δεν ήταν πέρυσι. Δηλαδή ένα 3-4-3. Αυτή η αλλαγή θεωρείς ότι ταιριάζει στην ομάδα του ΠΑΟΚ? Θεωρείς ότι θα του βγει σε καλό ή είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο που επιχειρεί ο Φερέιρα? Θα σου το εξηγήσω. Ναι. Το 3-4-3, ναι,
είναι το πιο επιθετικό σύστημα και το πιο αμυντικό σύστημα. Ανάλογα τι εντολές δίνεις. Mm-hmm. Τι ζητάς. Εγώ σας πρόλαβα στην, την ερώτηση αυτή, θα ρίσκω θα μου την κάνατε σίγουρα. Αυτό το σύστημα επαναλαμβάνω το πιο αμυντικό και το πιο επιθετικό. Εάν και εφόσον φοβηθεί, θα γίνει πολύ αμυντικό και τότε τα προβλήματα θα είναι μεγάλα. Έτσι. Mm-hmm. Το τονίζω εκ των προτέρων αυτό. Mm-hmm. Βέβαια, έχεις τη δυνατότητα στο 7 λεπτό, στο 6 λεπτό να το αλλάξεις. Είναι πολύ εύκολο. Ναι. Δεν είναι τίποτα καρτεσιανά γινόμενα. Ναι, αρκεί όμως να έχεις και μάτι στον πάγκο, έτσι. Το βλέπεις, τέλος πάντων, το βλέπεις και γίνεται και μπορείς να το αλλάξεις. Mm. Παραλαμβάνω όμως και λέω ότι ναι, μεν μπορεί να δέσεις κάποια πράγματα, αλλά μπορεί να λύσει και ο αντίπαλος κάποια πράγματα σε σένα. Mm-hmm. Ανάλογα με τι θα ζητήσεις. Mm-hmm. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Ελπίζω και πιστεύω ότι από τη στιγμή που τον είχε δάσκαλό του, την προπονητή του, να γνωρίζει και τα μυστικά του. Ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Ναι, ναι. Ούτως ώστε αυτό που είπαμε προηγουμένως, αντί να το θεωρούμε δεσαβαντάζ, να το θεωρήσουμε αβαντάζ για την ομάδα μας. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, εκείνο που με προβληματίζει, εκείνο που με δημιουργεί κάποιους ενδιασμούς, είναι ο φόβος. Ξέρετε, εγώ ποτέ δεν φοβήθηκα στο ποδόσφαιρο, να ξέρετε, ποτέ. Ναι. Και το γνωρίζω. Ο φόβος είναι ό,τι χειρότερο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Γενικά, ό,τι πας να κάνεις στη ζωή σου. Αν θα φοβηθείς, θα το κάνω, να μην το κάνω, σίγουρα δεν θα το κάνεις καλά. Κόουτς, μπαίνουμε σε μια άλλη λογική, αναγκαστική θα έλεγα, με άδειες κερκίδες. Προσωπικά πιστεύω, επειδή έχουμε παρακολουθήσει όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά παιχνίδια, θεωρώ ότι αν αυτό συνεχιστεί, ο αθλητισμός και κατ' επέκταση αυτό που συζητάμε τώρα, το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι θα σβήσει. Δεν νοείται αθλητισμός χωρίς κόσμο στις κερκίδες. Αυτό δεν το πόσο... συζητώ. Τι... Ναι, πόσο επηρεάζει την απόδοση, αν θέλεις, και του προπονητή, αλλά και του ποδοσφαιριστή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το ότι είναι κάτι απρόσωπο, δηλαδή κάτι τελείως άδειο, κάτι άψυχο, χωρίς κόσμο στις κερκίδες. Θα σας το εξηγήσω, είναι δύο οι περιπτώσεις. Ναι. Μια η περίπτωση είναι αυτός ο οποίος, μιλάμε για τον φόβο. Ναι. Εάν είσαι ποδοσφαιριστής και φοβάσαι, ναι, τότε φοβάσαι και τον κόσμο σου, φοβάσαι και τον αντίπαλο κόσμο. Mm. Πρόσεξε. Mm-hmm. Εάν είσαι προπονητής και φοβάσαι το τι θα γίνει, τι θα πούν, θα με βρίσουν, δεν θα με βρίσουν, θα με κράξουν, θα με κάνουν κλπ. Θα κάνω μια αλλαγή, δεν θα κάνω κλπ. Κλπ. Το ίδιο ισχύει και για αυτόν. Ναι. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, ναι, για μένα προσωπικά, είναι ότι το ποδόσφαιρο χάνει γύρω στο 90-95% από τη μη παρουσία του κόσμου. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δηλαδή, πας στην καφετέρια και δεν έχεις όρεξη να δεις. Ακριβώς. Δηλαδή, ούτε εκεί και στην τηλεόραση που θα καθίσεις να το δεις, δεν σε γεμίζει, δεν ακούς καμιά ίαχη, δεν βλέπεις τίποτα, δεν, ναι, βλέπεις αντίδραση, δεν βλέπεις αυτό το πάθος, αυτή την αγάπη, αυτή τη... Ακόμα και τα χειρότερα που συμβαίνουν κάποια στιγμή είναι μέσα σε μια πινελιά, η οποία δίνει αυτή την ομορφιά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ, και ας πω κάτι, επειδή απουσιάζω από αυτό, ναι, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το... Κοτς, επίτρεψέ μου να πω, και νομίζω ότι δεν είναι ούτε κομπλιμέντο ούτε τίποτα, όπως αναφερόμενες στη δική μου έτσι επιστροφή στα Ερτζιανά, είπες ότι έλειπα. Το ίδιο θα πω όμως και για σένα, Κοτς, ότι η αλήθεια είναι ότι λείπεις από το χώρο. Όχι μόνο γιατί κοσμείς επί πάρα πολλά χρόνια το χώρο, αλλά γιατί τις δικές σου αξίες προπονητές έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πόσο σου λείπει, πόσο πικραμένος είσαι το ότι είσαι αυτή τη στιγμή εκτός πάγκων? Δεν είμαι καθόλου πικραμένος. Ξέρεις, εγώ ό,τι θέλει ο Θεός γίνεται, δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Εάν και εφόσον αποφασιστεί κάποια ομάδα να ζητήσει να πάω και να συμφωνήσω κλπ. Mm-hmm. Καλώς γινωμένο. Εάν δεν γίνει, δεν θα γίνει. Αλλά να ξέρεις κάτι, ακούω μερικούς, εντάξει, μωρέ, μεγάλο. Ο άλλος είναι μεγάλος, ο άλλος είναι μικρός. Mm-hmm. Εγώ έχω μια πολύ σκέψη, έτσι, πολύ σοβαρή σκέψη στο μυαλό μου. Mm-hmm. Το έχω πει και άλλες φορές, ότι στη ζωή, mm-hmm, δουλεύεις σαν να είσαι αθάνατος. Δηλαδή δεν θα πεθάνεις ποτέ. Θέλεις πάντα να προσφέρεις,
να κάνεις, να δουλέψεις, να. Ναι. Και βέβαια από την άλλη πλευρά να ζεις άρα τιμωθάνατος, ώστε να μην δημιουργείς κανένα πρόβλημα σε κανένα και στον εαυτό σου. Ναι. Είναι... Να μην ασχολείς δηλαδή με άλλα πράγματα, καταλαβαίνεις τι λέω, να μην κατακρίνεις, να μην... Ναι. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα, προσπαθώ, έτσι. Ναι. Να είμαι τόσο πολύ ποιοντόρο, να μην δημιουργώ θέμα, να λέω πάντα έφταιγα εγώ και να λειτουργούμε έτσι. Αν και εφόσον λοιπόν δεν γίνει, σίγουρα το φταίξιμο είναι δικό μου, γιατί να έχω πίκρα. Μάλιστα. Εντάξει, με αφορμή τώρα τον τελευταίο σταθμό που είναι Εθνική Ομάδα, το διαζύγιο ήταν λίγο άκομψο, θεωρώ, και δεν το λέω μόνο εγώ, έχει καταγραφεί έτσι κι αλλιώς από όλους τους συναδέλφους, ότι ήταν άδικος ο τρόπος του διαζυγίου. Πέρα από τα λάθη, ξέρω εγώ, τα οποία γίνονται από όλες τις πλευρές, αλλά ήταν άδικος σε μεγάλο βαθμό. Κοίταξε, Περικλή, είπαμε πολλά πράγματα για το θέμα αυτό. Να πω ένα πράγμα, εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν φταίω για κάτι, ότι εγώ βγάζω πάντα την ουρά μου απ' έξω. Ναι. Η Εθνική Ομάδα, κοίταξε να δεις, η Εθνική Ομάδα θέλει, ήθελε ένα ταρακούνημα όντως. Ναι. Πάντα όταν θα πάρεις μια απόφαση για να αλλάξεις κάτι ειδικά, είτε είναι κυβέρνηση αυτή, είτε είναι κράτος αυτό, είτε είναι επιχείρηση αυτό, είτε είναι να αλλάξεις την οικογενειακή σου κατάσταση ή τους ανθρώπους με τους οποίους λειτουργείς, παρέα σου κλπ. Ναι. Πάντα να ξέρεις ότι θα υπάρχει δυσκολία. Και αντίδραση. Και αντίδραση. Ναι. Επόμενο λοιπόν ήταν ότι εγώ έπρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα, εάν θέλεις, επειδή πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει καλά, ναι, έτσι, εκτός και αν ξαναγυρίσουν στο χτες. Αν γυρίσουν πάλι στο χτες, τα πράγματα... ναι. Πιστεύω ότι δεν φαντάζομαι ότι εννοείς επιστροφή Μανώλα Παπασταθόπουλου. Όχι, δεν είναι ονομάτων. Είναι επιστροφή νοοτροπίας. Για το συγκεκριμένο, πάντως, εκ των εξελίξεων και εκ των γεγονότων, είσαι δικαίωση η επιλογή σου. Δεν είναι θέμα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις ότι ένα κλίμα προχωράει και δημιουργεί τα ίδια προβλήματα, δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι. Είναι αυτό που είπα. Ναι. Λες, θα παίξω 3-4-3. Εντάξει, το παίζω 3-4-3 και λέω πάμε επιθετικά, να πάμε εκεί, να ανεβάσουμε, να κάνουμε κλπ. Και βλέπεις ότι δεν συμβαίνει. Στο 7 λεπτό το αλλάζεις. Ναι. Στην Εθνική Ομάδα δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό σε μια ώρα. Ναι. Το αλλάζεις, πρόσεχε να δεις. Όταν θα είσαι σίγουρος σε 100%, θα έχεις ενημερώσει, θα έχεις πει, και αν δεις ότι η αντίδραση είναι αρνητική, ναι, τότε μπαίνεις στη διαδικασία για να πάρεις αποφάσεις. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή θα το πληρώσεις, το καταλαβαίνεις. Ναι. Και θα το πληρώσει και η Εθνική Ομάδα. Η Εθνική Ομάδα είναι ο ελληνικός λαός, δεν είναι εύκολα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι κοίταξε να δεις. Τώρα εντάξει, λέμε άλλος δικαιώνει, άλλος αναθεματίζει, βρίζει. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πάντα, μα πάντα, θα υπάρχουν θύματα. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Εγώ δεν έχω κανένα ενδιασμό για αυτό που έκανα. Και εγώ και οι συνεργάτες μου. Ναι. Δηλαδή ο Μπασινάς, τα παιδιά, ναι, βλέπαμε ότι δεν πάει άλλο, δεν γίνεται ρε φίλε, κάτι πρέπει να γίνει και να το κάνουμε γρήγορα για να πάμε να προκριθούμε. Άρα εμείς αντιλαμβάνουμε... είπαμε ότι κοίταξε να δεις ότι εμείς θα πάμε να προκριθούμε, εγώ είπα ότι αυτή την ομάδα θα την πάω στα τελικά. Γιατί εκτιμάς, κόουτς, ότι δεν είχατε σε αυτή την απόφαση τη στήριξη της διοίκησης, για ποιο λόγο? Γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα, φίλε. Εκεί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές μεγάλες. Σοβαρές αλλαγές. Όπως δηλαδή. Ποιος δεν το βλέπει, αφού είναι καρεκλοκένταυροι και εκεί. Μάλιστα. Εκεί δεν πρέπει να φύγουν. Πρέπει να κοπούν κεφάλια από εκεί. Να φύγουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δημιουργούν θέματα. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορείς μέσα σε μια μέρα να κάνεις όλα αυτά. Δεν είναι, κοίταξε να σου πω κάτι, εδώ σε μια ομάδα που έχει τους ποδοσφαιριστές, τους ανθρώπους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μπορείς να λειτουργήσεις και να είσαι 24 ώρες το 24ωρο μαζί τους, να συζητάς, και δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα. Ναι. Και θα το κάνεις εκεί σε μια μέρα και μετά θα φύγουν. Σωστό. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα που συζητάμε, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα, και βέβαια δεν ήταν ο στόχος τώρα να μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα, ήταν το πρώτο. Ναι, εγώ δεν θέλω. Το θέμα είναι, κοίταξε να δεις. Το θέμα για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι εθνικό θέμα. Αχ, coach, είπες μια σοφή κουβέντα για την οποία, αν θέλεις, και με την δική μου ιδιότητα αγωνίζομαι γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, έλεγα και χθες ότι παίζει ο Ολυμπιακός, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα θέλει να χάσει. Παίζει ο ΠΑΟΚ, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα θέλει να χάσει.
αυτό το εθνικό θέμα, όπως το είπες, κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά δεν το βλέπω κόσμο. Δεν εγώ, βλέπω κοίταξε, εγώ το λέω παιδί αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Και συζητάμε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Συμφέρει λοιπόν, εκτός από τον ΠΑΟΚ, τους οπαδούς, τους συλλάδους του ΠΑΟΚ, τους ναι. ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ναι. τους προπονητές, τους παίκτες, τη διοίκηση, ξέρω εγώ, και όλους αυτούς, συμφέρει και όλους τους υπόλοιπους ο ΠΑΟΚ να πάει εκεί. Ναι, αλλά ποιος το καταλαβαίνει να δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ναι, ναι, σωστό. Εγώ πρέπει να το πω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θέλω όμως να εκμεταλλευτώ την σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή. Είναι κάτι το οποίο το σχολίασα πριν και εγώ ευνηδιάστηκα. Πίστευα ότι παρά το γεγονός ότι το είχε προαναγγείλει ο νέος αρχιδιετής, δεν θα το εφήρμοζε, γιατί λέω στην Ελλάδα είμαστε. Όμως εφαρμόστηκε coach από σήμερα. Δηλαδή, οι επίμαχες φάσεις των αγώνων του πρωταθλήματος, ο νέος αρχιδιετής, ο Μαρκ Κλάτεμπεργκ, είχε πει, ας πούμε, ότι εγώ θα δώσω στη δημοσιότητα τους διαλόγους του διαιτή με το ΒΑΡ. Και είναι κάτι το οποίο το έκανε σήμερα. Δηλαδή, έδωσε στη δημοσιότητα ένα εξάλεπτο βίντεο με τις επίμαχες φάσεις και μάλιστα αιτιολογεί και αναλύει και ο ίδιος τις φάσεις. Δεν συμφωνείς ότι αυτό θα βοηθήσει στο να σταματήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να εκμηδενιστεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πιθανότητα? Δεν νομίζω, Περικλή μου, ότι υπάρχει άνθρωπος να διαφωνήσει. Mm-hmm. Οτιδήποτε έχει σχέση με διαφάνεια, ναι. με αλήθεια, με ορθότητα, απαγορεύεται. Ναι. Μόνο και κάποιος να το σκεφτεί ότι δεν έπρεπε να γίνει. Ναι. Δεν έχει κανένας καμία δικαιολογία, κανένα επιχείρημα για να αντιδράσει σε αυτό. Χαίρομαι που συμφωνείς και εγώ χαίρομαι ειλικρινά, γιατί δεν το περίμενα και νομίζω ότι θα εκμηδενίσει την πιθανότητα να γίνονται ύποπτα παιχνίδια και κάτω και πάνω το τραπέζι κτλ. Κοίταξε, να σου πω, Περικλή, μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος και σαν ποδοσφαιριστής αλλά και σαν προπονητής, ναι. πέρασε τα πάνδυνα όσον αφορά τα θέματα αυτά της διαιτησίας. Το γνωρίζω που λέει και ο Άγγελος Αναστασίας. Και μάλιστα, ναι, και μάλιστα ήμουν εκείνος ο οποίος. Έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε και τους διαιτητές. Ναι, ναι, ναι. Το θέλω. Εάν αφήσουμε λοιπόν το ποδόσφαιρο να παιχτεί καθαρά αγωνιστικά, ναι. τότε πλέον όλοι μας, μα όλοι μας, ναι. φιλαθλοί, ο κόσμος, οι διαιτητές, όλοι, θα ασχοληθούν με αυτό το συγκεκριμένο, το δικό τους. Ναι. Δεν θα ασχολούμαστε τι γίνεται. Έχω μια εικόνα, ξέρεις, στη Μυτιλίνη. Που ότι θυμάμαι χαρακτηριστικά. Να έχουμε ναι. γυρίσει όλοι από τον πάγκο, εντολή έδωσα για για να αποχωρήσετε από το γήπεδο. Όχι να αποχωρήσουμε. Όχι. Αντίθετα από αυτό. Γυρίσαμε όλοι και δεν βλέπαμε το γήπεδο. Βλέπαμε τον κόσμο. Α. Είπα ότι γυρίστε όλοι απέναντι. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε αυτό πλέον. Και γυρίσαμε όλοι και κοιτάζαμε την κερκίδα. Ναι. Σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε τα πάνδυνα. Ναι, ναι. Σημαντιακή στιγμή αυτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σημαντιακή στιγμή. Ναι, ναι. Και τώρα μου λες ότι θα το δουν και θα το ξαναδούν και θα το βγάλει στην επικαιρότητα και θα το βγάλει στη φόρα και θα πούμε όχι. Ναι, σωστό. Προς Θεού. Χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι. Coach, σε ευχαριστώ από καρδιάς για την συνομιλία που είχαμε. Μιλήσαμε βέβαια και για την Εθνική, μιλήσαμε και για τον Κλάτεμπεργκ, αλλά κυρίως για το απόψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου και εγώ κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να καταλάβει το κοινό, ο κάθε υγιώς σκεπτόμενος Έλληνας φιλάθλος, ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Άλλωστε, coach, και εσύ ως προπονητής το έχεις βιώσει, το πόσο σημαντικό είναι μια ομάδα να είναι στους ομίλους του Champions League. Ναι, και εύχομαι και παρακαλώ την Παναγία, αλήθεια σου λέω, να γίνει πραγματικότητα αυτό, γιατί το χρειάζεται η ομάδα μας, το χρειάζεται η Ελλάδα, αλλά το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο. Ναι. Θα πάει όχι σκαλί. Ναι. Θα ανεβεί ο ρόφος ο ΠΑΟΚ, εάν θα κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Θα δει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα τσεκτημένα, παρόλο παραλαμβάνω που είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη και καμπή το ποδόσφαιρο. Ναι. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να το ζουν, να το αισθανθούμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Το Champions League με τον ΠΑΟΚ μαζί. Ακριβώς. Εύχομαι και παρακαλώ ότι σου λέω να είμαστε χαρούμενοι και ελπίζω, είμαι πολύ αισιόδοξη, επαναλαμβάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν το λέει κάποιο στοιχείο. Ναι, βλέποντας, επαναλαμβάνω, τις ομάδες. Ναι, εγώ ναι. μιλάω καθαρά αγωνιστικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σας είπα ότι έχω μόνο αυτόν τον ενδιασμό. Αν είχαμε, ξέρω εγώ, έναν οποιοδήποτε άλλο προπονητή, ο οποίο δεν θα φοβόταν, ξέρω εγώ, το όνομα, ναι. Θα ήμουν σίγουρος 100%. Αλλά πιστεύω ότι θα το φωτίσει ο Θεός, θα τα κάνουν όλα καλά.
Εγώ εύχομαι από καρδιάς να επιστρέψει ο Άγγελος Αναστασιάδης στους πάγκους. Δεν ξεχνώ, coach, και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσω αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, διαβάζοντας και ακούγοντας και τον Μαρσέλο Λίπη αλλά και τον Σερ Άλεξ Φέργκισον, το οποίο το είπαν δημόσια, δηλαδή σε συνέντευξη τύπου παρουσία σου. Δηλαδή ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, όταν ήσουν προπονητής στο Παναθηναϊκό σε εκείνο το παιχνίδι στο Old Trafford, που είχε πει ότι ένας από τους ελάχιστους προπονητές στην καριέρα μου που με δυσκόλεψαν τόσο πολύ είναι ο Κύριος, και εννοούσε εσένα, όπως και ο Μαρσέλο Λίπη ως προπονητής εθνικής ομάδας της Ιταλίας, όταν ήσουν προπονητής στην εθνική ομάδα της Κύπρου, που είχε πει στους Ιταλούς δημοσιογράφους ότι ο μοναδικός προπονητής που με έσκασε και με δυσκόλεψε τόσο πολύ στην καριέρα μου ήταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Κύπρου, δηλαδή ο Άγγελος Αναστασιάδης. Σε ευχαριστώ από καρδιάς και πάλι για τη συνομιλία. Είσαι καλά, Βερικέ μου, είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.